εκεί που πρωταγωνίστησε η περιοχή την περίοδο του 1821, σωστά, καθώς προμήθευε με μπαρούτι, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, τις γύρω περιοχές για να μπορέσουν έτσι, ναι, να οργανωθούν για την Επανάσταση. Είναι ένα χωριό που έχει αγαπηθεί πολύ, έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και θα συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Αγγελική Μπύρη, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Αγροτουριστικού Συλλόγου Γυναικών Δημητσάνας, με αφορμή και τις εκδηλώσεις, ακριβώς, που θα λάβουν χώρα τις επόμενες μέρες. Κυρία Μπύρη, πώς είστε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλώς ήρθατε, έστω και διαδικτυακά, στη Δημητσάνα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Πώς νιώθετε? Είμαστε σε... στο κλίμα είμαστε των ημερών. Είμαστε σε προετοιμασία. Ναι. Είμαστε σε προετοιμασία, λίγο αγχωμένοι γιατί περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο, αλλά όλα καλά. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα πραγματοποιήσαμε πριν από λίγο μία σύνδεση με το χωριό του Αθανασίου Διάκου και μας είπαν και οι άνθρωποι ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα νιώθουμε υπερηφάνεια, έχουμε και άγχος βέβαια, προκειμένου όλα να πάνε καλά. Εκεί το κλίμα το οποίο επικρατεί σε έναν ιστορικό τόπο, ποιο είναι? Και εμείς το ίδιο, νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε από αυτό το... Υπερηφάνεια λοιπόν για αυτόν τον ξεχωριστό τόπο και ήθελα να ρωτήσω λίγο αν μπορούμε να έκανε μία αναφορά η Εύη Σπανού, κυρία Μπύρη, αναφορικά με την τροφοδοσία μπαρουτιού στην Επανάσταση του 21 από την περιοχή σας. Για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες. Η Δημητσάνα είχε 14 μπαρουτόμηλους. Και πάλι και η καμπάνη στα 14 μπαρουτόμηλους, οι οποίοι τροφοδοτούσαν την Επανάσταση. Και όχι μόνο οι μπαρουτόμηλοι, και κάθε σπίτι της Δημητσάνας ήταν εργαστήρια μπαρουτιού. Με ακούτε? Σας ακούμε, δε, με τις καμπάνες. Χτυπούν οι καμπάνες που λένε. Σας ακούμε. Ναι. Και αύριο βράδυ 8 η ώρα το ίδιο θα χτυπάνε οι καμπάνες, χαρμόσυνο. Κυρία Μπύρη, αύριο προγραμματίζεται έτσι και μια ξεχωριστή εκδήλωση. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες. Θέλετε να μας πείτε, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα για το τι θα δουν όσοι βρεθούν στην περιοχή σας? Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον. Είμαστε έτοιμοι και αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα θα χτυπήσουν οι καμπάνες χαρμόσυνες. Δύο ομάδες από δύο σημεία. Το ένα είναι το νεκροταφείο, φόρο τιμής του νεκρούς, και το άλλο η Αγία Κυριακή, δηλαδή το άγαλμα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Θα ξεκινήσουν οι ομάδες με τις σημαίες και θα καλύψουμε σε ένα σημείο, εκεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας θα ορκίσει τα παλικάρια. Είναι μια αναπαράσταση του όρκου που δώσανε τότε. Θα κάψουμε κανένα εκατοκίνητα, γιατί έχει αρχίσει και η κίνηση ήδη στο χωριό. Στη συνέχεια θα κάψουμε το 1821 με πολλά πυροτεχνήματα και πολλούς χορούς από διάφορους συλλόγους. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτές τις πρωτοβουλίες, ναι, τις οποίες λαμβάνετε κάθε χρόνο και αυτές τις δράσεις που πραγματοποιείτε? Θέλω να πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνεστε ως καθήκον απέναντι στην ιστορία, στην ιστορικότητα του τόπου και στο παρελθόν μας. Εννοείται, ως καθήκον. Εμείς η Δημητσάνα, κάθε καντερίνη, κάθε πέτρα που θα σηκώσεις, έχει και ιστορία. Και εμείς πρέπει να τη συνεχίσουμε. Μάλιστα. Να τη συνεχίσουμε εμείς και να τη συνεχίσουν και τα παιδιά μας. Κυρία Μπύρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία. Καλούς και ξεχωριστούς εορτασμούς να έχουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή σας. Και επειδή γνωρίζω και έχω γνωστούς εκεί, είστε ένας πανέμορφος τόπος και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά. Σας περιμένουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά Ελλάδα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.